Πάμε στο Δήμο Χερσονήσου, καθώς έχουμε τρία βραβεία. Μία ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, μία σημαντική διάκριση για το Δήμο Χερσονήσου στο κομμάτι το πώς αντιλαμβάνεται η Δημοτική Αρχή τη διαχείριση των απορριμμάτων. Κατά κάποιο τρόπο, όπως αναφέρεται και σχετική ανακοίνωση του Δήμου Χερσονήσου, γυρίζει σελίδα στον τομέα της διαχείρισης και της επεξεργασίας λιμάτων και υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες πλέον αναγνωρίζονται, κάτι το οποίο έγινε και μέσα από την έκθεση Verde Tech που πραγματοποιήθηκε στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο Παιανίας. Πάμε στον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Σέγκο, να τον καλησπερίσω. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα στους μας βλέπουν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα ήθελα λίγο ένα πρώτο σχόλιο και μετά να πάμε λίγο αναφορικά με τις κατηγορίες των βραβείων και για ποιους λόγους βραβευτήκατε. Ένα πρώτο σχόλιο, αν είστε ικανοποιημένος ηθικά από την προσπάθεια που έχετε καταβάλει το προηγούμενο διάστημα προς μια κατεύθυνση να αντιληφθούμε και η τοπική αυτοδιοίκηση από τη μία, αλλά και εμείς, η κοινωνία, οι πολίτες, οι δημότες της περιοχής και ευρύτερα της Κρήτης, το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν μπορούμε παρά να είμαστε άκρως ικανοποιημένοι για αυτή τη βράβευση, για αυτές τις βραβεύσεις. Όμως θα ήθελα να καταδείξω από τη φιλόξενη εκπομπή σας πάντα ότι το όραμά μας και ο σχεδιασμός μας είναι για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών ακριβώς. Καταρχήν, κύριε Παναγιωτόπουλε, τίποτα στο Δήμο Χερσονήσου δεν γίνεται τυχαία. Να ξέρετε ότι η ανάπτυξη που υπάρχει στην περιοχή μας, αλλά και η ανάπτυξη που θα προκύψει τα επόμενα 10-15 χρόνια λόγω και της ύπαρξης του νέου αεροδρομίου, απαιτεί δράσεις εξέλιξης και υποστήριξης των τοπικών υποδομών σε προγενέστερο στάδιο, προκειμένου όταν θα έρθει η ανάπτυξη να μπορούμε να τη σηκώσουμε. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ειδικά η διαχείριση των απορριμμάτων είναι κάτι το πολύ σημαντικό, διότι όταν θα αυξηθεί ο τουρισμός μετά από 5 ή 10 χρόνια, οι μονάδες, η οικιστική ανάπτυξη θα είναι ακόμα μεγαλύτερη στην περιοχή μας, λόγω της ζήτησης και ακόμα και πρώτης ή εξοχικής κατοικίας, μας υποχρεώνουν από τώρα να σχεδιάσουμε για το μέλλον. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος Χερσονήσου βραβεύτηκε καταρχήν για το κομμάτι που έχει να κάνει με την διαχείριση της λιματολάσπης. Να μην ξεχάσω να πω ότι η φέρουσα ικανότητα του κυττάρου αεριοποίησης της λιματολάσπης στο Χιτά της Χερσονήσου έχει προπολού υπερβεί τη φέρουσα ικανότητά του και αυτό μας υποχρέωσε να προτρέξουμε από τώρα και χρηματοδοτηθήκαμε με 4.800.000 ευρώ για νέα μονάδα υποστήριξης της αεριοποίησης της λιματολάσπης άνω των 2.700 τόνων κατέτος, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα παραγωγής και ηλεκτρικού ρεύματος από το βιοαέριο και κάλυψης όλων των ενεργειακών αναγκών των εγκαταστάσεων του φορέα από αυτή τη μονάδα. Είναι πρωτοπόρο, είναι καινοτόμο, ήταν απαραίτητο προκειμένου να πορευθούμε με επάρκεια στο μέλλον. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα τη διαχείριση των απορριμμάτων, πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα, βάσει Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται τα επόμενα χρόνια να εφαρμόσει, βάσει ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών, τα 4 ρεύματα ξεχωριστής συλλογής αποβλήτων. Ένα από αυτά, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι τα βιοαπόβλητα. Ο Δήμος Χερσονήσου, λοιπόν, πρωτοπορεί, έχει χρηματοδοτηθεί πρόσφατα με 1.200.000 ευρώ και μάλιστα σήμερα είμαι και στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι εγκρίθηκε και η υπογραφή της συμβάσεως και αυτές τις μέρες υπογράφουμε για την προμήθεια 4 απορριμματοφόρων, εκατοντάδων κάδων καφέ και μικρών και μεγάλων, οι οποίοι θα αποδοθούν στην τοπική κοινωνία, στους επιχειρηματίες, στις οικίες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, αλλά και εκατοντάδων χιλιάδων, πάνω από 200.000 ειδικές σακούλες για την εφαρμογή της ξεχωριστής συλλογής των οργανικών, των βιοαποβλήτων, που είναι ένα από τα 4 βασικά ρεύματα. Άρα ο Δήμος Χερσονήσου πρωτοπορεί από τώρα, οργανώνει από τώρα, προγραμματίζει από τώρα και υλοποιεί δράσεις, ούτως ώστε και οι κάτοικοι μας να υποστούν αυτή την ανάπτυξη, αλλά και μελλοντικά σε όλο το μήκος και πλάτος του Δήμου, να εφαρμόσουμε όσα απαιτείται για την εχρηστή διαχείριση. Επίσης, το πιλωτικό πρόγραμμα Pay As You Throw, δηλαδή το πρόγραμμα Πληρώνω Όσο Πετάω, ήταν το τρίτο αντικείμενο για το οποίο βραβεύτηκε ο Δήμος, καθώς το είχε εφαρμόσει ήδη πιλωτικά, ενώ αλλού δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά. Είναι ένα καινοτόμο σύστημα το οποίο πρέπει να ενημερώσω ότι μέχρι το 2028 πρέπει να εφαρμοστεί καθ' ολοκληρία σε όλη τη χώρα. Μάλιστα. Είναι ένα σύστημα βάσει του οποίου με barcode ο κάθε πολίτης θα έχει τον κάδο του και τη σακούλα του. Υπάρχουν και σημασμένες σακούλες με barcode πάνω που ο κάθε πολίτης
ό,τι πληρώνει, ό,τι πετάει, τόσο θα πληρώνει. Άρα λοιπόν, συλλήβδιν, αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στη χρηστή διαχείριση των απορριμμάτων και ο δημότης ο οποίος θέλει να κάνει χρηστή και ορθή διαχείριση θα πληρώνει λιγότερα. Αυτός που αμελεί και δεν ενδιαφέρεται για τη σωστή διαχείριση και πετάει συλλήβδιν ό,τι βρει, θα πληρώνει περισσότερα. Υπάρχουν... Είναι ένα καινοτόμο και δίκαιο σύστημα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Περιθώρια βελτίωσης στο κομμάτι της νοοτροπίας, στο πώς αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με τα απορρίμματα και τη διαχείριση που πρέπει να υπάρξουν. Υπάρχουν περιθώρια έτσι βελτίωσης στην νοοτροπία των δημοτών στη Χερσόνησο, είστε ικανοποιημένος? Βεβαίως. Ακούστε να δείτε, κύριε Παναγιώτοπουλε, η Χερσόνησος είναι ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός που δυστυχώς βέβαια η ύπαρξη του τουριστικού ρεύματος και μάλιστα των ευρωπαϊκών αγορών δεν συνάδει με την νοοτροπία που έχει η τοπική κοινωνία, καθώς δυστυχώς ειδικά στο κομμάτι των ανακυκλωσίμων οι κάτοικοι μας και οι ντόπιοι δυστυχώς δεν έχουν καταλάβει και πιθανότατα να μην έχουν εκπαιδευτεί και σωστά, αλλά δεν έχουν καταλάβει τη λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πολλοί ασυνείδητοι, θα έλεγα, οι οποίοι πάνε και ρίχνουν μέσα σε κάδους ανακυκλωσίμων, κάδους μεσήμικτα, φαγητά και άλλο τέτοιου είδους υλικά, με αποτέλεσμα πολλοί δημότες μας να βλέπουν ένα απορριμματοφόρο σύμικτων απορριμμάτων να παίρνει τον κάδο ανακύκλωσης και να μέμφονται τη δημοτική αρχή. Για ποιο λόγο, ενώ κάνουν ανακύκλωση και τα ρίχνουν μέσα στον κάδο του μπλε, εν τέλει αυτά να καταλήγουν στη χωματερή. Και δυστυχώς υπάρχει απάντηση. Όμως εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι θα ληφθούν δράσεις και από το ΦΟΣΔΑ Βόρειας Πεδιάδας που πρωτοπορεί και είναι ένας φορέας διαχείρισης των απορριμμάτων πρωτοπόρος εδώ και πολλά χρόνια και συνεχίζει τη λειτουργία του για το καλό της τοπικής κοινωνίας. Να ενημερώσει τον κόσμο, όμως κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι σημαντικό. Εάν η ελληνική πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας δεν θεσπίσει μέτρα κατευθείαν όταν μεγαλώνουν τα παιδιά μας που διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους μέχρι τα 8 τους έτη βάσει της παιδαγωγικής επιστήμης και στον υπηαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, να εκπαιδεύσει τα παιδιά μας στη σωστή και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, στην ύπαρξη των ανακυκλωσίμων και των τεσσάρων ρευμάτων κυκλοφορίας, τα οργανικά, το γυαλί, το χαρτί, το πλαστικό. Σωστά. Ούτως ώστε αυτό το πράγμα να περάσει στις κοινωνίες μας, καταλαβαίνετε ότι ο εναρμονισμός θα είναι πολύ δύσκολος. Μάλιστα, γιατί μάλιστα. Άτομα μεγάλης ηλικίας δεν τα μαθαίνεις εύκολα μάλιστα. Στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.